Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. We want peace and if peace happens we will be happy. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί λύσεις. Γιατί η άλλη πλευρά ακολουθεί άλλη πορεία, άλλες σκέψεις, αλλά αυτά που ζητούν είναι απαράδεκτα. And I hoped they solve the problem. Εάν υποχωρήσουν σε αυτό το θέμα, στο ό,τι αφορά να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και να καταργηθεί η συνθήκη εγγύσεως και συμμαχίας, τότε όλα τα άλλα μπορούν να επιληθούν. Too many things have happened for too long a time, and too many people have been hurt, and too many people are going to get hurt, even with a solution. What they decide, it's, how can I say, it's the future of us. I mean, like, for example, how much the land they take us, how much land we give. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος. Ύστερα από πολλά χρόνια έχουν γίνει βήματα που δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Τώρα το αν θα βρεθεί πραγματική λύση εξαρτάται από τις προθέσεις που δεν φαίνονται προς τα έξω. Μια μικρή γεύση, αν θέλετε, του πόσο σκέφτονται οι πολίτες σε αυτό το νησί, και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, αυτή την κρίσιμη μέρα για την Κύπρο, σε εξέλιξη διεθνής διάσκεψη σε πολύ λίγα λεπτά και 45. 3:45 είναι προγραμματισμένη η δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία βεβαίως θα παρακολουθήσετε από το Mega One με ταυτόχρονη μετάφραση. Να δούμε τι θα δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας. Τον είδαμε πριν μέσα από ένα tweet βεβαίως να δηλώνει αισιόδοξος, να κάνει λόγο για πρόοδο. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς εννοεί ο Γενικός Γραμματέας. Περιμένουμε και ενημέρωση, αν θέλετε, και από την ίδια την κυβέρνηση για τα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες στη Γενέβη. Θυμίζω λοιπόν, σε λίγο θα δούμε την δήλωση του Γενικού Γραμματέα και αμέσως μετά, στις 7 ξανά, θα συνεχιστεί η διάσκεψη. Είναι παρούσες και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις δια των Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών. Από το πρωί άρχισε να κυκλοφορεί μια φήμη ότι ο κύριος Γιλντιρίμ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, είναι έτοιμος να μεταβεί στη Γενέβη σε περίπτωση που υπάρξει πρόοδος. Αν θέλετε, βρισκόμαστε προ-λύσης του Κυπριακού. Είχαμε μια παρόμοια τοποθέτηση και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ότι ναι, αν κριθεί αναγκαίο, αν οι εξελίξεις το επιβάλλουν, είναι και ο ίδιος έτοιμος να μεταβεί στην Γενέβη. Αντιλαμβάνεστε ότι